Ως μια πολύ σημαντική ημέρα για το Δήμο Ρεθύμνου και τη ΔΕΙΑΡ χαρακτηρίστηκε η σημερινή, καθώς Ευρωπαϊκή Ένωση και Υπουργείο Περιβάλλοντος όχι μόνο ήταν θετικά τα σχέδια της Δημοτικής Επιχείρησης για σειρά έργων που αφορούν μεταξύ άλλων στην ίδρυυση, αποχέτευση και αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων, αλλά εξασφάλισαν για το Δήμο και τη ΔΕΙΑΡ 50 εκατομμύρια ευρώ ώστε να τρέξει άμεσα το πρόγραμμα. Το πρωί στο Δημαρχιακό Μέγαρο συναντήθηκαν στελέχη της Κομισιόν, τεχνικοί σύμβουλοι της ομάδας Τζάσπερς, στελέχη της Διαχειριστικής Αρχής του Ελληνικού Υπουργείου Περιβάλλοντος αλλά και στελέχη της ΔΕΙΑΡ με σκοπό να καθορίσουν τα επόμενα βήματά τους στο πλαίσιο του επιχειρησιακού σχεδίου της Δημοτικής Επιχείρησης. Είναι λοιπόν μεγάλη, αν θέλετε, η ευλογία ότι το Ρέθυμνο επιλέχθηκε ως ο Δήμος που θα κάνει και η ΔΕΙΑΡ του που θα κάνει πιλωτικά αυτό το νέο σχεδιασμό. Η ΔΕΙΑ Ρεθύμνου επελέγει μέσα από ένα assessment το οποίο πρόκειται να κάνει το Jaspers σαν 12η ΔΕΙΑ, η οποία θεωρείται από τις καλές ΔΕΙΑ, από τις ΔΕΙΑ οι οποίες λειτουργούν εύρυθμα. Είναι μια πολύ σημαντική ημέρα, καθώς αποτελεί το εναρκτήριο λάκτισμα μιας εποχής ολιστικού, πιο ενιαίου, αν θέλετε, σχεδιασμού για τον τομέα υδάτων και λιμάτων στην Ελλάδα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι αρρωγός σε αυτή την εθνική προσπάθεια που γίνεται σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Στη διάρκεια της συζήτησης παρουσιάστηκε αναλυτικά στους Ευρωπαίους τεχνοκράτες το ολιστικό επιχειρησιακό σχέδιο της ΔΕΙΑΡ για την επόμενη προγραμματική περίοδο, καθώς και η μελέτη που εκπονούν οι εμπειρογνώμονες του Jaspers στο πλαίσιο της τεχνικής υποστήριξης των ΔΕΙΑ. Να υλοποιηθεί στην επόμενη προγραμματική περίοδο στη ΔΕΙΑ Ρεθύμνου και στο Δήμο Ρεθύμνου ένα ολιστικό πρόγραμμα το οποίο θα περιλαμβάνει έργα ίδρυυσης, αποχέτευσης, επεξεργασίας νερού, επαναχρησιμοποίησης και διαχείρισης λιματολάσπης σε μια ενδεδειγμένη συγκεκριμένη περιοχή του Λεθύμνου, το όπως το λέμε αυτό το πρόγραμμα ολιστικό, το οποίο ζητήθηκε και από την Ευρωπαϊκή Ένωση ώστε να αναδειχθεί ότι η διαχείριση από μια ΔΕΙΑ των νερών και των λιμάτων γίνεται με ολιστικό τρόπο. Ευελπιστούμε ότι θα κάνει τον τομέα των υδάτων και των λιμάτων στην Ελλάδα πιο στρατηγικό και θα βοηθήσει, θα επικουρήσει στην ταχύτερη συμμόρφωση της χώρας και με το κοινοτικό δίκαιο και με τις νέες διατάξεις της οδηγίας για το πόσιμο νερό. Ήταν μια πολύ καλή επιλογή μιας περιοχής που έχει πάρα πολλά προβλήματα, που έχει ένας δημοφιλές τουριστικός προορισμός. Ψηλά στην ατζέντα των συζητήσεων ήταν και η βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας της ΔΕΙΑΡ με τον Γιώργο Μαρινάκη να δίνει έμφαση στο μεγάλο ενεργειακό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι ΔΕΙΑ της χώρας.